Φτιόν <Φιώνες> εσωτρών του παρακλήτου. Έχει μάθει Σωφε προφήτα. τάς σεπτά εκφαντορία γνώσιν, ως περ φωτός λαμπιδόν Όσοι εν δόξε Χριστόν τον Θεόν ηκετεύε, δορισαστε. Τη 17η του μηνός Οκτωβρίου, ο Σιέ του Προφήτου, Ανδρέου ο Σιωμάρτηρος εν τη Κρίση, Ανακομιδή λιψάνου του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, Σύναξη στον 20η Αγίων Αναργύρων. Ο Προφήτης ο Σιέ ήταν γιος του Βεϊρή από την Φελεμόφ της φυλή του Ισάχαρ και έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ., Επί βασιλέων του Ιούδα, ο Οζίου, Ιωάθαν, Άχαζ και Εζεκία και του Ισραήλ Ιεροβοάμ του Δευτέρου. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο πρώτος από τους δώδεκα λεγομένους μικρούς προφήτες. Ο Οσιέ ήταν ψυχή γεμάτη από ζήλο για τον θεϊκό νόμο, γι' αυτό και στο προφητικό του βιβλίο καταγγέλει ευθέως τον λαό του Ισραήλ, ο οποίος είχε μολυνθεί από την ειδωλολατρία. Οι συμβολισμοί του θεωρούνται δυσεξήγητοι, αλλά σαφέστατα εκδηλώνει την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό. Μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος μας χρησιμοποιούσε μία σπουδαία φράση του Οσιέ, απευθυνόμενος προς τους Φαρισαίους, η οποία φράση λέγει «Έλεον θέλω και ου θυσίαν και επίγνωσιν Θεού ή ολοκαυτώματα». Δηλαδή, λέει ο Θεός, διαμέσου του προφήτου Οσιέ, Προτιμώ την ειρηνική αγάπη σας προσεμένα εμένα και όχι τυπικές θυσίε και θέλω να έχετε επίγνωση του Θείου θελήματος περισσότερο παρά τα χωρίς νόημα και ουσία ολοκαυτώματα που προσφέρετε. Επίσης φράσεις του Οσιέ χρησιμοποίησαν και οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος στις επιστολές τους. Ο Οσιέ έζησε 75 χρόνια και ύστερα παρέδωσε στο Θεό την δίκαια ψυχή του. Ο Σιωμάρτης Ανδρέας, ο Εντικρίση καταγόταν από την Κρήτη. Ήταν άνθρωπος που διακρινόταν για την εξαίρετη διάνοιά του και την προσήλωση στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως. Όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο το 741 έως 775 μετά Χριστόν ξεκίνησε διωγμό εναντίον των οικονόφιλων στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Ανδρέας ήλεγξε τον ασεβή αυτοκράτορα. Βασανίστηκε και παραδόθηκε σε όχλο οικονομάχων. Αυτοί τον έσυραν έξω από την πόλη, όπου ένας ψαράς τον θανάτωσε με το μαχαίρι του στο λαιμό. Το τίμιο λείψανό του τάφηκε από χριστιανούς σε έναν τόπο ο οποίος ονομαζόταν Κρίσις. Οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς, Δαμιανός, Λεόντιος, Άνθιμος και Ευπρέπιος. Ήταν αδέλφια μεταξύ τους και κατά σάρκα και κατά πνεύμα, καταγόμενοι από την Αραβία. Ευσεβείς και οι πέντε τους δεν είχαν μόνο μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, αλλά είχαν προσελκύσει και πολλούς ειδωλολάτρες στην χριστιανική πίστη. Καταγγέλθηκαν για το έργο τους αυτό και φυλακίστηκαν κατά τους διωγμούς που γίνονταν επί Διοκλητιανού. Μαρτύρησαν και οι πέντε δι' αποκεφαλισμού, ύστερα από πολλά και φρικτά μαρτύρια.